Πέρυσι δυστυχώς. Ξεκινάμε την βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου της Κλάρα Τσέτκιν, πάλι ενάντια στο φασισμό, είναι εδώ και το βρίσκεται εκεί στο βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Red Marks. Για την Κλάρα Τσέτκιν ξέρουμε πολλά. Ξέρουμε κυρίως, την έχουμε ταυτίσει στο φεμινιστικό κίνημα με την δράση της εκεί μαζί με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, αλλά έπαιξε πάρα πολύ αποφασιστικό και παρεμβατικό ρόλο και στην ονειωμετωπική πολιτική και στην πάλι ενάντια στο φασισμό και στη δράση της αριστεράς της εποχής γενικότερα. Θα τη δούμε λοιπόν εδώ σε μια άλλη της πλευρά, που είναι η εισήγηση που έκανε, είναι το βιβλίο που περιλαμβάνει τη σχετική εισήγησή της, η διευρυμένη ολομέλεια της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομιντέρν τον Ιούνιο του 1923. Και για να μην πω εγώ περισσότερα, γιατί σίγουρα έχουν να πούνε οι προσκεκλημένοι μας σε αυτή τη βιβλιοπαρουσίαση, σταματάω εδώ. Πρώτος ομιλητής θα είναι από τις εκδόσεις Red Marks ο Αντώνης Νταβανέλος. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο Γιώργος Σουβλής, που είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Και τρίτος ομιλητής μας είναι ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος της πολιτικής αγωγής στη Δίκη της Χρυσής Αυγής. Οπότε δίνω το λόγο στον Αντώνη. Δύο συνομιλητές εκ μέρους των εκδόσεων Red Marks, και έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η συμφωνία στο θέμα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα είναι μεγάλη, θα βάλω εισαγωγικά στην παρουσίαση τέσσερα σημεία. Το πρώτο αφορά τη συγκυρία. Σκοπεύαμε να βγάλουμε αυτό το βιβλίο από καιρό, πάνω στην επέτειο των 100 χρόνων από την άνοδο του Μουσολίνη στην εξουσία, από την πορεία στη Ρώμη. Δυστυχώς πάνω σε αυτή την επέτειο είχαμε πολύ κακά νέα από την Ιταλία με το σχηματισμό της κυβέρνησης της δεξιάς με πρωθυπουργό την Τζόρτζια Μελόνι ως επικεφαλής των αδελφών της Ιταλίας, μιας μετάλλαξης του Ιταλικού φασισμού που από την εποχή του Μουσολίνη και μετά μεταλλασσόταν διαρκώς για να μπορεί να επιβιώνει μέσα στο Ιταλικό κίνημα και τις συγκρούσεις των δεκαετιών των περασμένων, αλλά παρέμενε φασισμός. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι αδελφοί της Ιταλίας είναι ένα φασιστικό κόμμα και η επικεφαλής του Σιμελόνι, παρόλο που προσπαθεί να το κρύψει επιμελώς, είναι μια φασίστρια πολιτικός. Ο συνειρμός στα 100 χρόνια από την πορεία στη Ρώμη να έχουμε μια πρωθυπουργό στην Ιταλία που εκπροσωπεί ένα φασιστικό κόμμα είναι πολύ κακός και δυστυχώς έρχεται μέσα σε μια ευρύτερη συγκυρία όπου ενισχύεται στην Ευρώπη η απειλή της εθνικιστικής, ρατσιστικής ακροδεξιάς. Αυτή τη στιγμή πέρα από την Ιταλία με τη Μελόνι και τους αδελφούς, η Λεπέν στη Γαλλία είναι στο κέντρο της πολιτικής σκηνής και επίσης στο κέντρο είναι οι ακροδεξιές, τα ακροδεξιά ρεύματα στη Σουηδία, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία και ταυτόχρονα δεν πρέπει να υποτιμάμε ότι είναι σε άνοδο ακροδεξιές οργανώσεις πολύ σημαντικές στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην ίδια τη Γερμανία. Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην Ευρώπη. Είναι και διεθνές. Η άνοδος του Τραμπ στην εξουσία έχει ανοίξει μεγάλες συζητήσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς για το αν ο τραμπισμός μπορεί να χαρακτηριστεί φασιστικό ρεύμα ή ρεύμα με αυτή την προοπτική σε κατασκευή. Ο Μπολσονάρο στη Βραζιλία με την παλιά του εκλογική νίκη αλλά και τις δυνάμεις που διατήρησε σε αυτήν την εκλογική μάχη, διαψεύδοντας όλες τις προβλέψεις ότι η επικράτηση του Λούλα θα ήταν εύκολη και αέρα. Ο Μόντι στην Ινδία, που πολλοί τον υποτιμάνε και μιλάνε για την Ινδία σαν να είναι η Ινδία του Γκάντι, ενώ είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, αλλά με μια κυβέρνηση σκληρής εθνικιστικής ακροδεξιάς.
Ακόμα και ο φασισμός στη Ρωσία, ο οποίος στην Ελλάδα είναι άγνωστος γιατί κρύβεται πίσω από αυταρβάτες και νοσταλγίες για την παλιά Σουσουδού. Αυτά τα ρεύματα όλα σίγουρα έχουν διαφορές μεταξύ τους. Διαφορές που αντανακλάνε και την πολιτική κατάσταση στις διαφορετικές χώρες στις οποίες έχουν αναπτυχθεί, αλλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός από αυτά τα ρεύματα. Παρ' όλα αυτά έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Υποστηρίζουν όλα φανατικά τις νεοφιλελεύθερες αντιμεταρρυθμίσεις, χαρακτηρίζονται όλα από ένα μίσος για τις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος, σπρώχνοντας μια πολιτική που πάει σε αντιστροφή όλων των κατακτήσεων του 68 και ακόμα πιο παλιά και κατακτήσεων του 45 ακόμα, υποστηρίζει τις πολιτικές εθνικής προτεραιότητας. Άμα δείτε το καθένα από αυτά, λέει πρώτα η Αμερική, πρώτα η Ιταλία, πρώτα η Γαλλία, υποσχόμενο ότι με μια ιδιόμορφη προώθηση των νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων στη χώρα τους θα πετύχουν με έναν τρόπο ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους Ιταλούς εργάτες ή για τους Γάλλους εργάτες σε βάρος άλλων, για το οποίο δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Σπρώχνουν όλα μαζί και με ιδιαίτερη έμφαση τον μιλιταρισμό και τον σοβινισμό. Επίσης, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι είναι όλα ακραία σεξιστικά ρεύματα και απέναντι στις γυναίκες. Σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή προωθούν τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το βιασμό, για την έκτρωση, για όλα τα δικαιώματα και για τους ομοφυλόφιλους. Επίσης, μπορεί να διακρίνει κανένας την απέχθεια στα δημοκρατικά δικαιώματα. Πολλά ηγετικά στελέχη αυτών των ρευμάτων δεν κρύβουν, μάλλον να το πω με μια φράση ενός από αυτούς, ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο μέσα στον οποίο δεν θα έχει συμβεί το 1789 η Γαλλική Επανάσταση. Άρα η αναθεώρηση πάει αρκετά πίσω για το 1945. Είναι αρνητές της κλιματικής κρίσης, συνδεδεμένοι με πετρελαιάδες, με τέτοιου είδους βιομηχανίες, και είναι όλοι υποστηρικτές του ανορθολογισμού, των θεωριών συνωμοσίας κτλ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι συμβαίνουν. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα και αυτό θα είναι το δεύτερο μου σημείο. Ποιος είναι ο χαρακτήρας αυτής της απειλής? Ότι είναι απειλή δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ποιος είναι ο χαρακτήρας της απειλής? Πολλές φορές σε συζητήσεις πολεμικές, πολύ φυσιολογικά ο κόσμος μας, για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ρεύματα, τα λέει οι φασίστες. Τους αποδίδει τον όρο φασίστες. Απόλυτα θεμητό, κανένα πρόβλημα. Δεν είναι ακριβές. Και θέλει μια προσοχή μέσα στη μαρξιστική αριστερά, μια συζήτηση που να χτίζει γνώση για τον φασισμό, γιατί αυτά είναι βάθρα για το πώς να τον αντιμετωπίσει κανένας πιο αποτελεσματικά. Η εθνικιστική και ρατσιστική ακροδεξιά δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τον φασισμό. Στη συζήτηση αυτή που άνοιξε η Τσέτκιν, αλλά και μια μετέπειτα συζήτηση στην εποχή που πρόλαβα εγώ, στα τέλη της δεκαετίας του 70 δηλαδή, η μαρξιστική αριστερά έκανε μια αρκετά βαθιά συζήτηση πάνω στο ζήτημα. Για παράδειγμα, ο Κουλατζάς τιμάζεψε πάρα πολύ ωραία στο γνωστό του βιβλίο «Φασισμός ή δικτατορία», συζητώντας τις διαφορές ανάμεσα στα δικτατορικά καθεστώτα και τα φασιστικά καθεστώτα, για να στηρίξει το συμπέρασμα ότι οι στρατιωτικές δικτατορίες είναι πολύ πιο ευάλωτα και επιφανειακά φαινόμενα και άρα μπορούν να ανατραπούν πιο εύκολα από τους τεράστιους κόπους και θυσίες που χρειάστηκε η ανατροπή του φασισμού και του ναζισμού στην Ιταλία και στη Γερμανία στον πόλεμο. Σε αυτή τη συζήτηση η προσοχή στρέφεται σε πολλά πράγματα. Τα πιο γνωστά είναι δύο. Η ύπαρξη ή όχι οργανωμένης μαζικής επιρροής, μέσα στον κόσμο από τη μεριά αυτών των κομμάτων και συνδεδεμένο με αυτό η ύπαρξη ή όχι ανεξάρτητον από το κράτος τρομοκρατικών οργανώσεων σε βάρος του εργατικού κινήματος της αριστεράς και των άλλων κινημάτων κοινωνικής αντίστασης, δηλαδή των ταγμάτων εφόδου, για να το πω συμπτωματικά, για να συνεννοούμαστε. Έχοντας πει αυτή την διάκριση, θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να λειτουργήσει αυτή η διάκριση ως επανάπαυση. Να λειτουργήσει παρηγορητικά, ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ακριβώς
Δεν αντιμετωπίζουμε τον Μουσολίνι τον Χίτλερ. Δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο, συντρόφισσες και σύντροφοι, διότι είναι ένα φαινόμενο ρευστό, είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη και υπάρχουν δύο παράγοντες οι οποίοι μπορούν να το επιταχύνουν. Ο πρώτος παράγοντας είναι η ίδια η εξέλιξη αυτών των πολιτικών ρευμάτων, κομμάτων και οργανώσεων. Αναφέρθηκα ήδη στη Μελώνη. Αυτή τη στιγμή οι φασίστες του παλιού MSI, οι ακρεφνείς φασίστες στην Ιταλία, βρίσκονται στο κέντρο της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι την πολιτική της κυβέρνησης το ιταλικό κράτος ισχυρίζεται ότι θα την ελέγξει μέσω του Μάριο Ντράγκη. Με το μαστίγιο των ευρωπαϊκών πόρων, με το καρότο των σχέσεων με την Κομισιόν, θεωρούν ότι θα ελέγξουν την πολιτική της κυβέρνησης. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι οι φασίστες, έχοντας αυτή τη στιγμή τους πόρους, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που τους δίνει η συμμετοχή, όχι απλώς, ο έλεγχος της κυβέρνησης, θα έχουν τη δυνατότητα μιας μεγάλης παρέμβασης μέσα στην Ιταλική κοινωνία, με στόχο να αλλάξουν την Ιταλική κοινωνία. Οι Ιταλοί σύντροφοι και μάλιστα οι καλύτεροι, τουλάχιστον κατά τη δική μας γνώμη, χωρίς καμία πρόθεση να κρίξουν τη σημασία της πολιτικής ήττας που υπέστη η αριστερά και το εργατικό κίνημα στις εκλογές, λένε υποστήκαμε ήττα, έχουμε μια πολύ, πολύ επικίνδυνη κυβέρνηση, δεν έχουμε ή δεν έχουμε ακόμα αλλαγή καθεστώτος. Αυτό είναι μια ακριβής διάγνωση του πόσο βαθιά είναι η ήττα στην Ιταλία, που προσπαθεί να αποφύγει την ιτοπάθεια, το ότι παιδιά χάσαμε και άρα τους ζυγούς λύσατε, χωρίς ταυτόχρονα να σπέρνει επανάπαυση. Πιο σημαντικό είναι, ίσως πιο ενδεικτικό, όχι πιο σημαντικό, είναι ίσως το παράδειγμα του κόμματος της Λεπέν στην Γαλλία. Υπάρχει στο ARP ένα πολύ καλό ρεπορτάζ από την εξέλιξη του κόμματος της Λεπέν, προτείνω ανεπιφύλακτα να το διαβάσετε, όπου περιγράφει τι σημαίνει η αλλαγή που έκανε η Μαρίν Λεπέν, δίνοντας την ηγεσία του κόμματος σε ένα νεαρό λύκο με το όνομα Ζορτάν Μπαρντελά, 26 χρονών ταλέντο, ο οποίος είναι επικεφαλής της ακτιβίστικης πτέρυγας του κόμματος και ο οποίος θα διαθέσει τους πόρους και τις δυνατότητες που απέκτησε το κόμμα της Λεπέν, το οποίο είχε 8 βουλευτές και μπορούσε να κάνει αυτά που έκανε, τώρα έχει 89. Μετρήστε μόνο τους επαγγελματίες που σημαίνει ότι θα τεθούν στη διάθεση της φασιστικής πτέρυγας του κόμματος Λεπέν. Μετρήστε τα χρήματα, μετρήστε την πρόσβαση στα ΜΜΕ. Αυτός ο τύπος λοιπόν βάζει ως οργανωτικό πρόγραμμα στο κόμμα του το να ριζώσουμε στις λαϊκές συνοικίες. Παντού συγκεντρώσεις, παντού meeting, παντού εκπαιδευτικά, παντού σχέση, προσπαθεί να μετατρέψει την εκλογική μηχανή της Λεπέν σε ένα κόμμα που θα έχει αυτό το χαρακτηριστικό του φασισμού που είπα προηγούμενα, την οργανωμένη μαζική βάση μέσα στην γαλλική κοινωνία. Και ταυτόχρονα δεν κρύβει, και ήταν σημείο της αντιπαράθεσης για την εκλογή του στην Προεδρία του κόμματος, τις άριστες σχέσεις που έχει με τα ναζιστικά γκρουπούσκουλα, τα οποία υπάρχουν στη Γαλλία και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Τα είπα γκρουπούσκουλα γιατί είναι μικρές συνωμοτικές ομάδες οι οποίες δολοφονούν με τελετουργικό τρόπο, αποκεφαλίζουν μετανάστες, κάνουν τέτοιου είδους πράγματα και ο τύπος είναι σημείο αναφοράς όλων αυτών των καθαρμάτων. Άρα θέλω να πω ότι η εξέλιξη αυτών των ρευμάτων είναι ένα πράγμα ανοιχτό. Ένα δεύτερο πράγμα είναι οι ανησυχητικές αναλογίες που διαμορφώνονται στη συγκυρία σε σχέση με το Μεσοπόλεμο. Άρα μια αντικειμενική τάση επικίνδυνη. Αυτή τη στιγμή παντού τα καθεστώτα αντιμετωπίζουν, έχει εμφανιστεί ένας όρος καινούριος, πολυκρίση. Όχι μία κρίση, πολλαπλές. Οικονομική και κοινωνική κρίση, αυτονόητη. Κλιματική κρίση, κρίση ανταγωνισμών, κρίση
σταθερότητας των μεθόδων με τις οποίες το κράτος ελέγχει τον κόσμο και ούτω καθεξής. Η Τσέρκιν στην ανάλυση της βάζει σαν ένα από τα γενεσιουργά αίτια του φασισμού την αποσάθρωση της καπιταλιστικής οικονομίας και του κράτους. Όχι αντικειμενικά, αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε επανάσταση, σαν άνοιγμα ευκαιριών. Αυτό είναι παρόν. Στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο, οι πολεμικοί ανταγωνισμοί, μια δεύτερη πτυχή. Οι φασίστες είναι ένα φαινόμενο δεμένο με τον πόλεμο. Οι πολεμικοί ανταγωνισμοί αυτή τη στιγμή οξύνονται με τρόπο, σκεφτείτε πότε ήταν η τελευταία φορά που γινόταν συζήτηση για την πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου, το 62. Είναι 60 χρόνια πίσω. Οι πολεμικοί ανταγωνισμοί σημαίνουν τάση για αύξηση των εξοπλισμών. Η τάση για αύξηση των εξοπλισμών δεν είναι ποτέ μόνο τα όπλα σύντροφης και σύντροφοι. Είναι και ο μιλιταρισμός. Είναι και τα δίκτυα ανθρώπων. Είναι και οι ιδέες. Είναι δηλαδή μια στροφή που επιχειρείται μέσα στις κοινωνίες προς την κατεύθυνση της πολεμικής προετοιμασίας. Τη μιλιταριστική αντιμετώπιση των εξελίξεων. Ένας τρίτος παράγοντας που για την Τσέρκιν είναι πολύ σημαντικός είναι η καθυστέρηση του εργατικού κινήματος να θέσει αυτό εναλλακτική λύση σε αυτή την κρίση. Να θέσει το εργατικό κίνημα, δηλαδή, μια ορατή απάντηση στο ζήτημα της εξουσίας. Όσο αυτό δεν συμβαίνει, υπάρχουν απογοητεύσεις σε τμήματα μαζών, υπάρχουν ρήξεις σε σχέσεις μεταξύ των μαζών, δηλαδή τα μεσοστρώματα χάνουν την εμπιστοσύνη τους απέναντι στην εργατική τάξη. Επικίνδυνο φαινόμενο. Η διανόηση πολυδιασπάται και χάνει την εμπιστοσύνη της στην προοπτική της εργατικής τάξης. Υπάρχουν στιγμές, πριν λίγες μέρες είχαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, υπάρχουν στιγμές που αυτά τα στρώματα στρέφονται, γυρίζουν, στρέφονται προς την εργατική τάξη. Και αυτό είναι μια ελπιδοφόρα δυναμική μέσα στην κοινωνία. Όταν συμβαίνει το ανάποδο, είναι μια επικίνδυνη δυναμική. Υπάρχουν βέβαια και σημαντικές διαφορές με το Μεσοπόλεμο. Η αστική τάξη σήμερα δεν είναι τόσο έντρομη όσο ήταν στο Μεσοπόλεμο, που είχε δει το χάρο με τα μάτια της με τη Ρώσικη Επανάσταση το 17. Και ταυτόχρονα μια αρνητική για μας διαφορά είναι ότι την εποχή που γινόταν αυτή η συζήτηση, τα εργατικά κόμματα και τα επαναστατικά και τα ρεφορμιστικά ήταν πολύ ζωντανές πραγματικότητες στο εσωτερικό της εργατικής τάξης. Το πώς σκεφτόταν η τάξη, το πού μάθαινε, το πού έπαιζε μπάλα, το σε τι ταβέρνα έπινε, αυτά ήταν πράγματα δεμένα με τα υπαρκτά εργατικά κόμματα εκείνης της εποχής. Στις σημερινές συνθήκες, τα εργατικά κόμματα όλα, επαναστατικά και ρεφορμιστικά, έχουν υποχωρήσει μέσα στην εργατική τάξη σε μεγάλο βαθμό. Σημείο 3, λοιπόν, για να μην μακραίνω με τη συγκυρία, η συζήτηση μέσα στη διεθνή. Το 22, με την πορεία προς τη Ρώμη, η διεθνής βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο φαινόμενο, το φασισμό. Κάθε φορά η εκτίμηση ενός νέου φαινομένου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η πρώτη συζήτηση στο εσωτερικό της Διεθνούς γίνεται στα πλαίσια του 4ου συνεδρίου, Νοέμβρη του 22, αν θυμάμαι καλά, και η εισήγηση ανατίθεται στο κορυφαίο στέλεχος που διέθετε η Διεθνή στην Ιταλία, στον Αμαντέο Μπορντίγκα. Ο Μπορντίγκα είναι ένα στέλεχος του ιστορικού αριστερισμού, του κύκλου στον οποίο ο Λένιν απίθυνε την πολεμική με το βιβλίο «Αριστερισμός, παιδική ασθένεια του κομμουνισμού». Αλλά προσοχή, οι αριστεριστές, οι σεκταριστές, όταν διαβάζετε αυτούς τους όρους στη συζήτηση εκείνης της εποχής, δεν είναι περιθωριοποιημένα παιδάκια, δεν είναι διανοούμενοι μικροαστοί οι οποίοι συζητάνε για το πώς θα πρέπει να πάει. Είναι οργανικά κομμάτια του εργατικού κινήματος, των κομμάτων του και της διεθνούς. Ο Μπορντίγκα ήταν πράγματι αριστεριστής, αλλά ήταν ένας επαναστάτης με πολύ σημαντικές αρετές, με τεράστιο κύρος και στην Ιταλία και στη διεθνή. Η εισήγηση του Μπορντίγκα απέτυχε τελείως να προσανατολίσει τη διεθνή στα ζητήματα του φασισμού. Με την κλασική ροπή του Μπορντίγκα,
όλες οι παραλλαγές της αστικής πολιτικής είναι ίδιες, δεν βάραγε καμπανάκι συναγερμού απέναντι στο φασισμό και για την αντιμετώπιση του το βασικό καθήκον που εντόπιζε ήταν η διατήρηση της διαπεριτότητας ανάμεσα στους κομμουνιστές και τους σοσιαλδημοκράτες. Σε ελάχιστους μήνες, τον Ιούνιο του 23 δηλαδή, η Διεθνής υποχρεώθηκε να πάει σε καινούργια μεγάλη συζήτηση για το φασισμό και αυτή τη φορά η εισήγηση ανατέθηκε στην Κλάρα Τσέτκιν. Όχι τυχαία, θα πω στο τέταρτο σημείο που θα πω λίγα λόγια για τη ζωή της Τσέτκιν, ότι η επιλογή ήταν επιβεβλημένη μπροστά σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Αν διαβάσει κανένα σήμερα αυτό το βιβλιαράκι που είναι, περιέχει την εισήγηση που κάνει η Τσέτκιν στην εκτελεστική της Διεθνούς και την απόφαση την οποία γράφει η ίδια που παίρνει η εκτελεστική της Διεθνούς για το φασισμό, θα βρει μια εντυπωσιακή κατά τη γνώμη μου ακρίβεια για την περιγραφή αυτού του νέου φαινομένου. Προφανώς έναν αιώνα μετά υπάρχουν καινούργια στοιχεία, υπάρχουν πιο περίπλοκα ζητήματα κτλ. Αλλά τις βάσεις, τα κριτήρια για το τι είναι αυτός ο καινούργιος αντίπαλος και πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε, τα θέτει με λαμπρό τρόπο η Τσέτκιν και η απόφαση της Διεθνούς. Να πω κάποια στοιχεία. Πρώτον, σε πλήρη διαφορά με τον Μποντίγκα, δεν βαράει απλώς καμπανάκι, βαράει καμπάνα συναγερμού. Λέει ότι η αντιμετώπιση αυτού του πολιτικού ρεύματος είναι κεντρικό καθήκον για όλα τα κόμματα της Διεθνούς, για όλα τα εργατικά κόμματα, για το σύνολο της εργατικής τάξης. Στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου θα κριθεί το ψωμί, η ειρήνη, η ζωή των εργατών. Λίγα χρόνια μετά αποδείχθηκε απολύτως ακριβής. Συνδέει την ανάπτυξη του φασισμού με τις ανάγκες του κεφαλαίου και τις αλλαγές στο κράτος. Εντοπίζοντας τις ευκαιρίες που ανοίγονται για τους φασίστες, αυτό που είπα πριν, μέσα σε μια περίοδο κρίσης και αποσάφρωσης της οικονομίας και του κράτους, και ταυτόχρονα το συνδέει. Μάλιστα χρησιμοποιεί μια φράση χαρακτηριστική, ότι η ανάπτυξη του φασισμού είναι η τιμωρία του εργατικού κινήματος και των κομμουνιστικών κομμάτων για την ιστορική τους καθυστέρηση στο να μπορέσουν να θέσουν το θέμα της εργατικής εξουσίας με αποτελεσματικό τρόπο. Το συνδέει δηλαδή και με την καθυστέρηση του εργατικού κινήματος. Παρουσιάζει μια ακτινογραφία, κατά τη γνώμη μου, εντυπωσιακή των χαρακτηριστικών των φασιστικών κομμάτων, το πώς χτίζουν τη μαζική τους επιρροή μέσα από μια αντιπλουτοκρατική δημαγωγία, πώς χρησιμοποιούν τα τάγματα εφόδου και τη βία για να εμπεδώσουν αυτή την επιρροή, πώς αναδεικνύουν το έθνος και το κράτος ως το κεντρικό εργαλείο για να υπερασπίσει ο καθένας τον εαυτό του μπροστά στην κρίση, ενοποιούμαστε μέσα στο κράτος. Δεν ενοποιούμαστε μέσα στην τάξη, μέσα στα συνδικάτα, μέσα στα εργατικά κομμάτα, λένε οι φασίστες, και άρα ανεβάζουν τον εθνικισμό και τον ρατσισμό στο πρώτο πλάνο. Ίσως ένας άπειρος αναγνώστης να μπερδευτεί σε ένα σημείο. Η Τσέτκιν δίνει μεγάλη έμφαση στο να αναπτύξει τις αντιφάσεις που έχουν οι φασίστες. Τις αντιφάσεις ανάμεσα στην αντιπλουτοκρατική δημαγωγία της πρώτης περίοδου ανάπτυξης των φασιστικών κομμάτων και στο τι πράγματι κάνουν οι φασιστικές κυβερνήσεις. Τις αντιφάσεις πτερήγων μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Δεν πρόκειται για μία πρόβλεψη ότι οι φασίστες θα πέσουν κάτω από τις αντιφάσεις τους. Αντίθετα, πρόκειται για μια προσπάθεια να πιέσει τα κόμματα της Διεθνούς να μπουν όσο το δυνατόν πιο ενεργητικά στον πολιτικό αγώνα ενάντια στους φασίστες και άρα να αξιοποιήσουν ακόμα και τις αντιφάσεις που έχουν στις διάφορες πτέρυγες και στις διάφορες περιόδους. Και τελευταίο, για την αντιμετώπιση του φασισμού, η Τσέτκιν δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι η προϋπόθεση είναι το ενιαίο εργατικό μέλλον. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δύο πράγματα. Την ενότητα στη δράση όλων των εργατικών κομμάτων για την αντιμετώπιση του φασιστικού κινδύνου, αλλά ταυτόχρονα την ένταξη της αντιμετώπισης του φασιστικού κινδύνου μέσα στη συνολική εργατική επαναστατική πολιτική για τη διεκδίκηση της εργατικής εξουσίας.
Και βάζοντας έτσι την αντιμετώπιση Τσέρχιν, είναι έτοιμη να συγκρουστεί με δύο βασικές διαστρεβλώσεις που στη συνέχεια ξεδιπλωθήκανε μέσα στη διεθνή, της αντίληψης για το ενιαίο μέτωπο, ειδικά στα ζητήματα του φασισμού, αλλά και γενικότερα. Η Τσέρχιν πρόλαβε, όσο ζούσε, να συγκρουστεί με την τρελή γραμμή της λεγόμενης τρίτης περίοδου, τη γραμμή στο 5ο συνέδριο και στο 6ο συνέδριο της Διεθνούς, από το Ζινόβιεφ, με την υποστήριξη του Στάλιν και άλλων, που έλεγε ότι ο καπιταλισμός έχει μπει στην τελική φάση της κατάρρευσής του, σε αυτή τη φάση είναι οι κομμουνιστές και όλοι οι άλλοι. Ο βασικός κίνδυνος για τους κομμουνιστές είναι οι σοσιαλδημοκράτες, οι σοσιαλφασίστες. Και άρα στη Γερμανία πιθανόν η άνοδος του Χίτλερ να είναι και ευκαιρία, μετά το Χίτλερ η σειρά μας. Μία τύφλα, την οποία πλήρωσε πολύ ακριβά το Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Ιστορικά, όχι απλώς ακριβά. Η Τσέρχιν συγκρούστηκε λυσαλέα με την αυταπάτη, αλλά και από αυτά τις τα γραπτά και από τον τρόπο με τον οποίο συγκρούστηκε με αυτή την τάχα μου υπεραριστερή, στην πραγματικότητα είναι δεξιά πολιτική περί σοσιαλφασισμού, έβαζε τα θεμέλια και για να αντιμετωπιστεί το επόμενο λάθος, ο λαϊκομετωπισμός. Η ευνή διαστροφή στο 7ο συνέδριο της Διεθνούς από τον Δημητρόφ, που ξαφνικά λέει ο κίνδυνος είναι οι φασίστες. Και για να αντιμετωπίσουμε τους φασίστες, στρατηγική συμμαχία με τα δημοκρατικά κομμάτια της αστικής τάξης. Αποκοπή του αντιφασιστικού αγώνα από το συνολικό θεωρητικό ορίζοντα της εργατικής σοσιαλιστικής επανάστασης. Και άρα σε αυτές τις αναλύσεις βρίσκονται τα θεμέλια για πολιτικές μάχες που έχουν μεγάλη σημασία, ειδικά αυτό το τελευταίο σημείο το ανέπτυξε με καταπληκτική λαμπρότητα, κατά την γνώμη μου, ο Τρότσκι, στα κορυφαία του κείμενα της δεκαετίας του 30. Και για να τελειώνω, γιατί μίλησα πολύ, είναι υποχρεωτικό να πω δύο λόγια για την ίδια την Κλάρα Τσέρχιν. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπε η Κατερίνα, η Τσέρχιν είναι κυρίως γνωστή ως η μαρξίστρια, η θεωρητικός, η αγωνίστρια, η ακτιβίστρια που πρώτη συνέδεσε τα εργατικά κόμματα με το γυναικείο κίνημα. Αυτό είναι ακριβές. Αλλά η Τσέρχιν δεν είναι μόνο αυτό. Η Τσέρχιν υπήρξε η βασική συνοδοιπόρος της Ρόζας Λουξεμβούργκ. Το 14 μαζί της συγκρούστηκε με τη δεύτερη διεθνή και τον εκφυλισμό του SPD που κάλυψε τη γερμανική κυβέρνηση και τις πολεμικές δαπάνες εν ώψη του πολέμου. Μέσα από τα πλαίσια του SPD ήδη άνοιξε το γυναικείο κίνημα με έναν τρόπο, θα μπορούσε να πει κανένας, προφητικό. Εγώ διάφορες στιγμές διαβάζοντας τα πιο σύγχρονα ρεύματα της σοσιαλίστρες φεμινίστρες μετά τη δεκαετία του 60, βρίσκεις στον πυρήνα τους δύο βασικούς ισχυρισμούς της Τσέρχιν, που έδινε μια μάχη σε δύο επίπεδα ταυτόχρονα. Απ' τη μία μέσα στα εργατικά κόμματα, ενάντια σε ένα συντηρητισμό της προηγούμενης ανάπτυξης μέσα στα κυρίως ανδρικά ακροατήρια του εργατικού κινήματος και των εργατικών κομμάτων εκείνης της εποχής, ότι είναι υποχρεωτικό τα εργατικά κόμματα να ανοίξουν τα ζητήματα της πάλης για την απελευθέρωση των γυναικών, και ταυτόχρονα μέσα στους πρώιμους αγώνες της πάλης για την απελευθέρωση των γυναικών την επιμονή ότι η σοσιαλιστική στρατηγική είναι απαραίτητη. Ότι η προϋπόθεση για την οριστική απελευθέρωση των γυναικών είναι η απελευθέρωση και από την εκμετάλλευση, όχι μόνο από την καταπίεση, γιατί μόνο έτσι μπορεί να είναι οριστική και ιστορική. Η Κλάρα Τσέρχιν υπήρξε τμήμα της ομάδας που έδωσε τη μάχη μέσα στη διεθνή για τη γραμμή του ενιαίου μετώπου. Αυτή η ομάδα δεν είναι τόσο μεγάλη όσο γενικά νομίζεται το τέρμα αφαγιώτη. Στην αρχή αυτής της συζήτησης είναι μειοψηφική. Είναι ο Λένιν και ο Τρότσκι από τον Πολυσεβίκικο Κόμμα, μειοψηφούντες μέσα στην πενταμελή αντιπροσωπεία του Πολυσεβίκικου Κόμματος στη Διεθνή. Είναι η Τσέρχιν, θεολεύει
μειοψηφούντες μέσα στην ηγεσία του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Δίνουμε αυτή τη μάχη με έναν τρόπο παρατεταμένο. Είναι δύο συνέδρια της Διεθνούς, το τρίτο και το τέταρτο, που συγκεντρώνονται γύρω από αυτή τη συζήτηση. Την κερδίζουν με έναν τρόπο δημοκρατικό και συζήτησης και ανταλλαγής και πλήρους ελευθερίας στη σύγκρουση, που για ό,τι ακολούθησε, τη μονολυθικότητα δηλαδή μέσα στα ΚΚΚ για τη Διεθνή, είναι αδιανόητα πράγματα. Είναι αδιανόητα πράγματα. Η ψήφος του Μπολσεβίκου κόμματος υπέρ του ενιαίου μετόπου κρίθηκε επειδή την τελευταία στιγμή ο Ράντεκ άλλαξε τοποθέτηση και υποστήριξε το Λένιν. Με 3-2 ο Λένιν, ο Τρότσκι και ο Ράντεκ απέναντι στο Ζνέβο και τον Μπουχάρη. Και αυτά φόρα παρτίδα. Φόρα παρτίδα μέσα στα κόμματα. Σε αυτή τη συζήτηση η Κλάρα Τσέτκιν συμμετέχει μετά από μια πολύ πικρή μάχη στο Γερμανικό Κόμμα. Να μην μακραίνω, την τρέλα του Μάρτη, των δράσεων του Μάρτη, μια προσπάθεια να υποκινήσει το ΚΚ Γερμανίας μόνο του μια εξέγερση. Αντιμετωπίζοντας ακόμα και τους εργάτες που αρνηθήκαν να απεργήσουν με τρόπο λίγο ζώρικο, λίγο παραπάνω ακτιβίστικο από το πρέπει. Το αποτέλεσμα ήταν τρομερές απώλειες για το Κομμουνιστικό Κόμμα και μια πολύ μεγάλη ήττα. Τα συνδέει όλα αυτά με την αντίληψη για το ενιαίο μέτωπο και με την αντίληψη για τη διεύρυνση της θεματολογίας του εργατικού για την τρίτη περίοδο και στη συνέχεια, αρκετά ηλικιωμένη πια και με σοβαρά προβλήματα υγείας, κάνει την επιλογή να παραμείνει μέσα στη Διεθνή και να δώσει ό,τι μάχη μπορούσε από τα μέσα. Είναι τρέλα να επιχειρεί κανένας να κάνει κρίση επ' αυτού. Οι συνθήκες είναι αυτές που είναι. Η Τσέτκιν έχει δώσει όλη της τη ζωή σε αυτό το πράγμα. Το ότι δεν κάνει το βήμα όταν εμπεδώνεται ο σταλινισμός μέσα στη Διεθνή, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι απολύτως κατανοητό και φυσιολογικό. Το πλήρωσε. Το πλήρωσε με απομόνωση, με υποτίμηση, με παραμερισμό στην πραγματικότητα. Παρόλο που όταν πέθανε, οι πάντες υποχρεωθήκαν να τιμήσουν. Εμείς είμαστε λίγο περήφανοι, δεν συνηθίζουμε να λέμε τέτοια, είμαστε λίγο περήφανοι για την αναφορά στην Κλάρα. Σκοπεύουμε να επανέλθουμε με άλλα της κείμενα, πιθανότατα τα κείμενα για το γυναικείο, αλλά και άλλα για τη συνεισφορά της στο εργατικό, σοσιαλιστικό κίνημα σε όλη εκείνη την πολύ ταραγμένη ιστορική περίοδος, είναι κορυφαία. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι συμπίπτουμε ακούγοντας τελευταίες ηγήσεις σε αρκετά σημεία. Ευχαριστώ που με καλέσατε για την παρουσίαση αυτού του εξαιρετικά ενδιαφέροντος και δυστυχώς εξαιρετικά επίκαιρου βιβλίου, το οποίο περιλαμβάνει κείμενα της Γερμανίδας επαναστάτριας Κλάρα Τσέτκιν, τα οποία γράφτηκαν πριν από ακριβώς 100 χρόνια. Το δυστυχώς πάει στο γεγονός ότι το φαινόμενο με το οποίο καταπιάνεται στα κείμενα αυτά συνεχίζει μέχρι σήμερα να υφίσταται, παραλλαγμένο με υπαρκτό δε. Πράγμα το οποίο σημαίνει πως θα πρέπει ως αριστεροί κομμουνιστές να συνεχίσουν τον αγώνα για την εξάλληψή του. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να καταλάβουμε τη φυσιογνωμία του, τα χαρακτηριστικά του, την ιστορικότητά του και τις διάφορες μεταλλάξεις του στη διαχρονία. Είναι επιτακτικό αυτό το καθήκον, γιατί ο φασισμός δεν είναι κάτι, όπως έλεγε ένα τραγούδι που έρχεται από το μέλλον, είναι κάτι που είναι εδώ τώρα, ζει μεταξύ μας, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, στις διαφορετικές μεταλλάξεις του, πολιτεύεται, έτσι, και προσεχώς από ό,τι φαίνεται στη χώρα μας, θα έχει και μεγαλύτερη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Άρα είναι ένα καθήκον άμεσο και θα πρέπει οι ενέργειές μας να είναι σε αυτή την κατεύθυνση για να αντιμετωπιστεί στο εδώ και τώρα. Εγώ σήμερα, στην ομιλία μου, στα επόμενα λίγα λεπτά, θα καταθέσω κάποιες σκέψεις σε σχέση με το κείμενο αυτό, για το τι βιώνουμε σήμερα, για το τι έχουμε βιώσει τα τελευταία 10 χρόνια, στη χώρα μας πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, σε σχέση με το φαινόμενο αυτό που λέγεται φασισμός και ακροδεξιά.
Είναι όντως και εγώ να συμφωνήσω, αυτά τα κείμενα εξαιρετικά οξυδερική, δηλαδή όντως οι αναλογίες, η ταξική ανάλυση που παρέχει είναι πραγματικά, το συνιστώ σε όλους να το διαβάσουν. Έχουν ωστόσο να μας πούν και πάρα πολλά και για το σημείο για το πώς αναπαράγεται και σχέση με τα καθήκοντά μας. Άρα μιλάμε για ένα κείμενο εξωτερικές, το οποίο υπερβαίνει την συγκυρία, παρέχοντας σκέψεις, προβληματισμούς και ιδέες που ακουμπάνε και καλά και στο σήμερα. Ποιο είναι λοιπόν το πλαίσιο στο οποίο γράφεται αυτό το κείμενο? Το ιστορικό πλαίσιο είναι αυτό της επαύριου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και των ανακατατάξεων που αυτός έφερε σε κοινωνικό, πολιτικό, γεωπολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο στην Ιφίλιο. Ένα από τα φαινόμενα τα οποία ξεπηδούν από το συγκείμενο αυτό είναι οι φασίστες του Μουσολίνου, οι οποίοι πολύ γρήγορα καταλαμβάνουν την εξουσία στη γείτονα Ιταλία και διατρέπουν σε αυτήν μέχρι και το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η πραγματικότητα αυτή θα θέσει εμπολής και τον ιδεότυπο για τα υπόλοιπα φασιστικά κινήματα στο Μεσοπόλεμο, κράτη και ηγεσίες κατά τη διάρκεια του στην πάρα της ακροδεξίας. Η Κομιντέρα, αντιλαμβανόμενη εγκαίρως ήδη από το 1923, ένα χρόνο μόλις μετά την κατάκτηση εξουσίας από τους φασίστες, αναθέτει στη Γερμανίδα κομμουνίστρια Τσέτκιν να συγκροτήσει μια ανάλυση και τα αντίστοιχα καθήκοντα που μπορεί από αυτήν για τους υπόλοιπους συντρόφους της νέας συγκυρία. Επίσης, το 1923 που βγαίνουν αυτά τα κείμενα, θα πρέπει να υποθεί ότι το κομμουνιστικό κίνημα βρίσκεται σε άμυνα. Γιατί, διότι η Ρωσική Επανάσταση του 17 αδυνατεί να επεκταθεί στην κεντρική Ευρώπη με δύο κεντρικούς σταθμούς στην ιστορική διαδικασία αυτή, την ήττα των πιένων Ρώσων στην Ιταλία, μετά την προδοσία του Ιταλικού Συσσωριστικού Κόμματος και του συνδικάτου CGL, αφότου αρνήθηκαν να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα επέκταση τη εξεγερσιακή δραστηριότητα στην υπόλοιπη χώρα, πέρα του Βορρά, επαναλαμβάνοντας το πείραμα του Λένιν στη Ρωσία. Και δεύτερον, ήττα της Γερμανικής Επανάστασης, κατά τη διάρκεια της οποίας δολοφονούνται κάποιοι από τους προγράτες, όπως η Ρόζα Λούξεμπουργκ και ο Καρλ Λίπνιχτ, από τα χέρια του Φράι Κόρπς, τα οποία τα πλήζει η Σοσιαλδημοκρατία. Το μπλοκάρισμα της επέκτασης του μοντέλου της Ρώσικης Επανάστασης δεν είχε όμως μόνο ως αποτέλεσμα τη μη μόλυνση με τον κομμουνιστικό ιό της κεντρικής Ευρώπης και τη συνεπαγόμενη συντηρητική στροφή εντός της Ρωσίας, αλλά όπως μας επισημαίνει και ο ιστορικός Πέρι Άντερσον, και το τύπο μαρξισμού που από αυτό το ίδιο σημείο και μετά θα παράγεται και θα αναπαράγεται ως ένα θεωρητικό σώμα στο οποίο θα απολύπει η οπτική της επαναστατικής ρήξης. Το κύριο πρόβλημα ωστόσο δεν είναι θεωρητικής φύσης αλλά πολιτικής, και αυτό είχε να κάνει με την εμφάνιση της επανάστασης ως απάντηση ότι προηγήθηκε. Πρώτα στην Ιταλία, στη συνέχεια στη Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη θα αναδύονται κινήματα, αυτά κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, κομμάτια υπερθυνικιστικά, αντικομμουνιστικά, σοβενιστικά, τα οποία θα ανατρέψουν το πολιτικό φιλελευθερισμό και τα κοινοβούλια, εγκαθιδρύοντας νέες αυταρχικές κρατικές μορφές και αλλάζοντας το μέχρι εκείνη τη στιγμή ισχυρό πολιτικό παράδειγμα. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο εγγράφονται τα κείμενα της Κλάρα Ζέτκιν ως κείμενα έκτακτης ανάγκης, τα οποία σκοπεύουν να παρέμβουν στη συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία. Επίσης, επιχειρούν να απαντήσουν και σε μια προγενέστερη, όπως ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής, εισήγη του Μπορντίγκα, εκ μέρους του Διεθνούς, που γράφτηκε ένα χρόνο πριν, η οποία προέκρινε τη Σοσιαλδημοκρατία στο βασικό αντίπαλο του κομμουνιστικού κινήματος στη συγκυρία αυτή. Τι λένε λοιπόν αυτά τα κείμενα και γιατί είναι επίκαιρα, και όπως είπα θα σας δείξω σε μια περίπτωση, κάτι που δεν σημαίνει βέβαια ότι τα συμπεράσματα αυτά δεν μπορούν να εξαχθούν και εκτός του συγκεκριμένου εθνικού συγκειμένου. Πρώτη παρατήρηση. Αναφέρθηκε ήδη. Ο φασισμός είναι δομικό αποτέλεσμα της κρίσης του καπιταλισμού και της καταρρεύσης των ισχύοντων κρατικών μορφών. Στο μεσοπολεμικό συγκείμενο προκύπτει από μια διαλυμένη οικονομικά Ευρώπη μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στη σημερινή συγκυρία προκύπτει μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και τις εξακτηνώσεις στα διάφορα εθνικά πλαίσια αυτής της διάλυσης. Άρα είναι με ένα λόγο ένα δομικό σύστοιχο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, ο φασισμός. Στα καθημάς βλέπουμε το φασιστικό φαινόμενο εδώ πέρα στην Ελλάδα να εμφανίζεται πότε, ακριβώς στην συγκυρία της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων τα οποία διέλυσαν την ελληνική κοινωνία και την οικονομία. Πρώτα εμφανίζεται η Χρυσή Αυγή, 9-10-11, όταν το πολιτικό σύστημα διαλύεται και τα δεξιά κόμματα της περίοδου αποσυντίθεται.
αρχίζει με τα απογκρούμενα εντύπωση των μεταναστών και εργατών και συνεχίζει με τη τηλεφωνία του Φίσου 13. Και πότε γίνεται αυτό, όταν σε κάποιο βαθμό το κίνημα έχει επαναπαυτεί. Είναι ωστόσο μόνο ζήτημα δομικό, όχι. Δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομία. Ούτε προκύπτει ως φυσικό φαινόμενο νομοτελειακά από κάθε κρίση. Τι μας λέει η Κλάρα Τσέτκιν γι' αυτό. Όπως και παραπάνω, η εμφάνιση του φασισμού και του ναζισμού κατά τη Γερμανία κομμουνιστρία προκύπτει όταν έχει χτιστεί το εργατικό κίνημα. Είναι με άλλα λόγια φασισμών προϊόν πολιτικής ήττας. Τι συνέβη στην Ελλάδα αντίστοιχο μόνο πολιτικής ήττας που θα μπορούσε να ερμηνεύσει, αν όχι την εμφάνιση αλλά τη συνέχιση και χειρότερα ακόμα την καλλικοποίηση της ακροδεξής ρητορικής και των πρακτικών. Η γνωστή και μη εξαιρεταία σε όλους μας ήττα του Ιουλίου του 2015 και οτιδήποτε ακολούθησε αυτή. Σταμάτησε μετά το 19 αυτή, ας το πούμε έτσι, η διάχυση αυτής της ιδεολογίας μετά τη δικαστική καταδίκη της. Το ακριβώς αντίθετο. Νομίζω έχουμε φέρει και ένα βιβλίο το οποίο τέλος πάντων είναι μια μελέτη που με κάνει η κανονικοποίηση της ακροδεξιάς. Είναι δωρεάν, όποιος θέλει μπορεί να πάρει. Βλέπουμε, αυτή τέλος πάντων είναι κάποιο συμπέρασμα της έρευνας, ότι διάφορα μοτίβα ακροδεξιά ακριβώς μετά την ήττα, μετά τη δικαστική καταδίκη αρχίζουν και διαχέονται. Η Τσέτκιν το λέει καθαρά σε σελίδες του βιβλίου, το οποίο σήμερα παρουσιάζουμε, ότι η σύντηση της Ιταλίας και της Γερμανίας ακολουθεί μια ετοπάθεια, ένας πολιτικός αναχωρητισμός, μια επιστροφή στην ιδιωτική ζωή και κάποιες φορές μια στροφή αυτών που έχουν απογοητευτεί στην άκρα δεξιά. Διευκρινίζοντας ότι βέβαια το ρόλο της αριστεράς είναι να παρέμβει στις μάζες και να επιχειρήσει να μεταπίσει, να τους δώσει προοπτική. Και σαφέστατα εννοείται ως ό,τι προηγήθηκε στον αγώνα αυτό και στη δικαστική έτσι, καταδίκη, έπαιξε και ένα ρόλο το κοινωνικό κίνημα το οποίο δημιουργήθηκε την περίοδο αυτή. Ειδικότερα δε, η δουλειά αυτή είναι αναγκαία και πρακτική ακριβώς για να αντιστρέψει αυτό το οποίο όμως είπα, τη μία κανονικοποίηση ακροδεξιών λογικών ως κάτι το οποίο είναι θεμητό, μη επικίνδυνο, μη κοινή λογική που θα λέγει ο Γκράμψη. Και τι σημαίνει κανονικοποίηση εδώ πέρα για να μην παρεξηγηθώ. Σημαίνει ότι αυτή η λογική αρχίζει και εμφυλοχωρεί σε κρίσιμη μάζα του κόσμου, όχι αναγκαστικά πλειοψηφική, αλλά κρίσιμη με την έννοια της παραγωγής πολιτικών αποτελεσμάτων. Έτσι, αν πούμε ότι δεν έχει πέρασει το κοινωνικό σώμα, αυτού του τύπου ιδεολογία θα σήμαινε ότι είναι μια ιδεολογία χωρίς επιπτώσεις. Δεν θα υπάρχει καμία έκκληση υποκειμένου σε αυτήν. Άρα νομίζω ότι είναι ορθότερο να βλέπουμε το κοινωνικό σώμα ως ένα πράγμα στο οποίο διαπερνούνται αυτές οι ιδέες και σήμερα που μιλάμε είναι ένα κοινωνικό σώμα, μια κοινωνία αρκετά διαιρεμένη. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου αίσθηση σε σχέση με το που βρισκόμαστε. Η κανονικοποίηση επίσης σε μεγάλο βαθμό αυτής της ιδεολογίας τεκμέρεται νομίζω και από το γεγονός ότι η θεωρητικά μόνο φιλελεύθερη κυβέρνηση στην οποία βρισκόμαστε έχει στελεχωθεί από μεγάλο μέρος της από διακεκριμένα ακροδεξιά στελέχη τα οποία εφαρμόζουν και αντίστοιχες πολιτικές. Και αυτό το γεγονός δεν προκαλεί κάποια αίσθηση, δεν θεωρείται πρόβλημα αλλά κάτι κανονικό. Από όλη την κοινωνία όχι, αλλά από ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού δυναμικού το οποίο αυτό προσδιορίζεται ως φιλελεύθερο αλλά δεν έχει πρόβλημα από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπικές ψηφιομετρήσεις για να το ξαναψηφίσει. Άρα βλέπουμε μια μετατόπιση του λεγόμενου κέντρου προς τα δεξιά, αν όχι ακροδεξιά. Πράγμα που επαναπροσδιορίζει το πολιτικό φάσμα και επανενωματοδοτεί την κέντρο και την άκρο. Το γεγονός ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι ακροδεξιοί, οι φύλακες, κόμματα, κινήματα, δεν θα το θεωρήσω ακόμα ως δεδομένο, αλλά ως μια ένδειξη αυτού του οποίου λέω. Ωστόσο, η Τσέτκιν ως κομμουνίστρια και όχι ως μια μεταμοντέρνα ερευνήτρια σε κάποιο ιδιωτικοποιημένο πανεπιστήμιο της Δύσης, δεν μένει μόνο στη διάγνωση, αλλά προχωράει και σε πολιτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου, οι οποίες νομίζω είναι επίκαιρες και χρήσιμες 100 χρόνια μετά. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, ιδεολογικός αγώνας. Θα πρέπει οι αριστεροί κομμουνιστές να καταδείξουν, όπως λέει η Τσέτκιν, τις αντιφάσεις ακροδεξίας ιδεολογίας και πρακτικής. Ό,τι δηλαδή, άλλα λένε και άλλα κάνουν. Στα καθημάς είχαμε μια Χρυσή Αυγή η οποία μιλούσε στο όνομα του ελληνικού λαού και δεν υπήρχε ένα νομοσχέδιο, ένα υπέρ του φοβλεστικού κεφαλαίου, το οποίο μέσα στη Βουλή να μην υπερψήφισε. Γιατί προφανώς είχε οργανική σχέση με αυτούς. Αρκεί αυτή η κατάδειξη? Όχι. Λέει λοιπόν πέρα από αυτού
η Τσέτκιν για να γίνει, να έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα πρέπει να γίνει καταγραφή, ανάλυση εκ μέρους του κομμουνιστικού κινήματος του ακροδεξιού φαινομένου. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό το οποίο με 100 χρόνια πριν στις τελευταίες σελίδες της εισήγησής της λέει ότι το κομμουνιστικό κίνημα αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει είναι να καταλάβει με σοβαρότητα τη φύση του φαινομένου, να καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο το έχει αναδείξει και αυτό το, επίσης το ενδιαφέρον το βάζει σε διεθνιστική οπτική. Λέει ότι θα πρέπει να πάνε πρόσωποι από τα άλλα κόμματα στην Ιταλία να μιλήσουν με τους εργάτες, να δουν τι έχει γίνει. Πράγματα τα οποία, ας το πούμε, δεν γίνονται σήμερα, αλλά ωστόσο έχουν υποθεί 100 χρόνια πριν. Πέρα από τον ιδεολογικό αγώνα, θέλει και οργάνωση, όπως επίσης αναφέρθηκε, σε νέο μέτωπο. Αλλά όχι σε μέτωπο, όπως είχε καταδείξει, όπως έγινε συνήθως ο Σταλινισμός, με τάχα προοδευτικά τμήματα της αστικής τάξης, αλλά με τον κόσμο της εργασίας ως επίκεντρο. Άρα, προτεραιότητα του εργατικού κινήματος θα πρέπει να είναι να δημιουργηθεί μέτωπο, τόσο με κόμματα, κινήματα, οργανώσεις, που θα συγκροτηθούν στην βάση της αντιφασιστικής ενότητας. Αλλά ξαναλέω, με κόμματα, κινήματα, οργανώσεις, τα οποία στηρίζουν τον κόσμο της εργασίας. Το τρίτο, το οποίο δεν είναι ξέχωρο από το δεύτερο, είναι, και το λέει με σαφήνεια, είναι η αυτοάμυνα με περιφρύσεις στους χώρους εργασίας, πολιτοφυλακές, αλλά ωστόσο νομίζω στη σημερινή συγκυρία θα πρέπει να προτάξουν την κινηματική δράση, την σοβαρή οργάνωση, την ελεγγύη και ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι ώστε να, με δεδομένο ότι ακόμα δεν βρισκόμαστε στη λογική τουλάχιστον ακόμα, μαχών σώμα με σώμα. Με άλλα λόγια δεν έχουν παρά να δράσουμε. Η Τσέτκιν παρέχει με τις ανάλυσεις τροφή για σκέψη και προβληματισμό και κατανόηση πολύπλοκων φαινομένων όπως αυτού του φασισμού. Εμείς σαφώς δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό, να προχωρήσουμε. Και θα κλείσω με ένα απόσπασμα από το βιβλίο το οποίο βρίσκεται ακριβώς αυτή τη λογική σελίδα 74, το οποίο λέει: ναι, ο φασισμός είναι σίγουρα καταδικασμένος να αποσυντεθεί εσωτερικά και να καταρρεύσει. Μόνο προσωρινά μπορεί να υπηρετεί την αστική τάξη ως εργαλείο ταξικής πάλης. Μόνο προσωρινά μπορεί να ενισχύσει, είτε νόμιμα είτε παράνομα, την εξουσία του αστικού κράτους ενάντια στην προλεταριάτου. Ωστόσο, είναι καταστροφικό να περιοριστούμε εμείς στον ρόλο των έξυπνων και εκλεπτισμένων παρατηρητών αυτής της διαδικασίας αποσύνθεσης. Αντιθέτως, είναι χρέος και καθήκον μας να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία και να την επιταχύνουμε με κάθε δυνατό μέσο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Την πρόσκληση για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι η πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, που καλούμε σε κάποια εκδήλωση της ΔΕΑ και για την παρουσίαση του βιβλίου. Δεύτερον, γιατί το ίδιο το βιβλίο και η συγγραφέας του είναι ένα από τα κορυφαία πρόσωπα στην ιστορία του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και όχι μόνο. Τρίτον, γιατί είχα την τιμή να είμαι συνομιλητής των προλαλησάντων, αλλά ας μου επιτραπεί μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Αντώνιο τον Ταβανέλο που τον ξέρω 42 χρόνια και που σήμερα είχα τη χαρά να διαπιστώσω ότι όπως και τότε στα πασπουταστικά συνέδρια που τον θυμάμαι, τον θεωρούσα και είναι ακόμα ένας κορυφαίος ρήτορας και προπαγανδιστής της εξωτινοβουλευτικής αριστεράς. Και τον λέω παρότι δεν ανήκα ποτέ στο ίδιο ιδεολογικό πολιτικό χώρο ή ρεύμα μαζί του. Και ένα από τα κακά του να μιλάς μετά από τον Αντώνη Δαβανέλο είναι ότι ψάχνεσαι να βρεις τι να πεις, διότι συνήθως τα καλύπτει όλα και πρέπει να εντοπίζεις ομοιότητες και διαφορές. Εγώ λοιπόν για να προσπαθήσω να μην κουράσω θα ξεκινήσω από το σήμερα και μετά θα φτάσω στο χτες για να πω ότι πράγματι 100 χρόνια μετά είναι το καθήκον ποιο συμπέρασμα βγαίνει από αυτές τις αντιπαραθέσεις στον χώρο του κινήματος για τη γραμμή αντιμετώπισης του φασισμού. Αφού πω δύο πράγματα για το σήμερα. Η εμπειρία της Χρυσής Αυγής είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα υπήρξε προσπάθεια φασιστικού κινήματος, όχι απλά παρακράτους ή πραξικοπήματος, με τα δύο χαρακτηριστικά που ο Αντώνης έθεσε στη συζήτηση ως χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον φασισμό από την ακροδεξιά γενικά, δηλαδή πρώτον την οργανωμένη επιρροή στην κοινωνία, την προσπάθεια οργανωμένης επιρροής στην κοινωνία, και δεύτερον την ύπαρξη ανεξάρτητα από το κράτος ομάδων τρομοκρατίας, ταγμάτων εφόδου κτλ. Μέχρι τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα οι φασιστικές προσπάθειες, η δράση της ακροδεξιάς δεν χαρακτηρίζεται από ένα κίνημα, με ίσως μία μικρή εξαίρεση την περίοδο της 3Ε δεκαετία του 1930, ήταν ένα παρακράτος, είτε ήταν η επίστρατη του 1915, είτε ήταν το μετεμφυλιακό κράτος
των παρακρατικών της δεκαετίας του 1950 και του 1960. Όπως ήδη έχει λεχθεί, η ανάπτυξη και το δυνάμωμα του φασισμού είναι σε μικρό ή μεγάλο βαθμό προϊόν ήττας του εργατικού τμήματος. Μία τέτοια ήττα πήγαινε να διαφανεί στην Ελλάδα το 2012, όταν η Χρυσή Αυγή φάνηκε να επικρατεί και να κυριαρχεί στους δρόμους. Βέβαια, δεν ήταν τα πράγματα έτσι, γιατί στους δρόμους ήταν η αριστερά και το κίνημα και το εργατικό κίνημα απέναντι στα μνημόνια και η ίδια η αναβάθμιση της Χρυσής Αυγής, που ήταν προϊόν της μνημονιακής πολιτικής, της προσχώρησης του λαός στο μνημονιακό μπλοκ, που το λαός ήταν έως τότε η φασιστική και ρατσιστική απειλή. Ανέδειξε ένα κενό στον χώρο της άκρας δεξιάς. Το κενό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο από το γεγονός ότι η αριστερή στροφή της κοινωνίας ήταν προφανής και η κινηματική δυναμική και ο ριζοσπαστισμός επίσης πολύ δυναμικός, τόσο που κλώνησε τα θεμέλια του πολιτικού συστήματος. Και η Χρυσή Αυγή ήταν το απαραίτητο ανάγχωμα, η εκτροπή της λαϊκής δυσαρέσκειας να μην πάει προς τα αριστερά, να πάει προς τα δεξιά. Αυτή η εκτροπή νικήθηκε ευτυχώς, γιατί μετά τη δολοφονία του Φίσα κορυφώθηκε το αντιφασιστικό κίνημα και οι εκδηλώσεις του. Αυτό είναι που μπόρεσε να κρατήσει και τη δίκη και να το στείλει στη φυλακή. Δεν ήταν ούτε οι δικηγόροι, ούτε η αστική δικαιοσύνη, ούτε γενικότερα οι θεσμικές διαδικασίες, τις οποίες έκανε την επιλογή ένα κομμάτι του κινήματος που, εν πάση περιπτώσει, με την πάροδο του χρόνου ήταν όλο και πιο πλειοψηφικό και δικαιώθηκε, ότι μπορεί να απαιτήσει μέσα από τους θεσμούς του αστικού κράτους την ανατροπή της διαχρονικής ατιμορρησίας της ακροδεξιάς βίας στην Ελλάδα και να την πετύχει. Η νίκη αυτή δεν μετριάζεται από το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια πολιτική επιρροή της ακροδεξιάς, τόσο στην κυβέρνηση που έχει εγκαταστήσει ένα μέρος της πολιτικής της ατζέντας, όσο και σε διάφορα ακροδεξιά κόμματα τα οποία υπάρχουν εντός ή εκτός Βουλής, γιατί εκείνο το οποίο είναι προϊόν της νίκης αυτής είναι ότι δεν υπάρχουν τάγματα εφόδου. Και είναι ότι απέτυχε αυτό το κίνημα να μπει στα σχολεία, στους μαζικούς χώρους, στα συνδικάτα, παντού. Και επιπλέον γνώρισε μία συντριπτική για αυτό ήττα, που είναι η φυλάκιση, η αποδοκιμασία, η νομική από το αστικό κράτος, ακόμα και της ηγεσίας του. Η ακροδεξία, όπως είπα, δεν λείπει. Υπάρχει η κίνηση στην Ευρώπη για την οποία μίλησε ο Αντώνης πριν. Θα πω μόνο ότι η μόνη μου έτσι ίσως διαφωνία, η πιθανότατα επισήμανση, δεν ξέρω ο ίδιος πώς το βλέπει, ότι ο εκλογικός χάρτης και γενικά ο χάρτης καταγραφής του συσχετισμού των πολιτικών δυνάμεων και στην Ιταλία και στη Γαλλία και στη Γερμανία κτλ. Είναι αναντίστοιχος της κοινωνικής δυναμικής η οποία εκφράζεται. Δηλαδή τα κίτρινα γελάκια, για παράδειγμα, ήταν ένα κίνημα μακροχρόνιο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στον δρόμο. Και δεν είναι παρελθόν. Πριν από ένα μήνα στη Γαλλία είχαμε τεράστια συμμετοχή σε απεργία και διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Στην Ιταλία η πολιτική του Σαλβίνη για τους πρόσφυγες βρήκε μαζικές αντιδράσεις και διαδηλώσεις και κινήσεις οι οποίες έσωσαν πρόσφυγες. Δεν υπάρχουν στον εκλογικό χάρτη αυτά. Δεν υπάρχουν στον εκλογικό χάρτη γιατί η αριστερά δεν έχει ξεπεράσει την κρίση στην οποία βρίσκεται, ειδικά στις χώρες αυτές. Να πω για την Ιταλία, που και η τελευταία ελπίδα η κομμουνιστική επανίδρυση χάθηκε στην κυβέρνηση του Πρόντι και κατάντησε ένα γραφικό μόρφωμα με επικεφαλής ένα δικαστικό που μιλάει κατά της διαφθοράς κτλ. Λοιπόν, άρα δηλαδή δεν είναι άμυρη ευθυνών η αριστερά για το γεγονός ότι δεν υπάρχει διέξοδος από την εργατική τάξη και υποκύπτει στις επιρροές του φασισμού, που βέβαια πρώτα και κύρια, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το διακρίνουμε και στο παρελθόν και στο παρόν, απευθύνεται στα μεσοστρώματα, εκείνα τα οποία αισθάνονται την ανασφάλεια δηλαδή από την καπιταλιστική κρίση, και υποσχόμενος ότι θα διατηρήσουν την κοινωνική τους θέση, ότι θα ισχυροποιηθούν μέσα από το κράτος.
και ότι θα αντιμετωπίσουν τον, τον πραγματικό κατά τους φασίστες εχθρός τους που είναι η αριστερά, μπορεί και τα προσετερίζεται. Για να κλείσω την αναφορά μου στην Ελλάδα σήμερα, να επισημάνω ότι επειδή έγινε αναφορά για τις δημοσκοπήσεις, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ένας μηχανισμός καταγραφής, είναι ένας μηχανισμός διαμόρφωσης και χειραγώγησης της εκλογικής συμπεριφοράς, ο οποίος σε συνδυασμό με τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης δημιουργεί κόμματα, καταργεί κόμματα, διασπά κόμματα και παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή, στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο, βάζοντας στο ταμπλό διάφορα κόμματα. Τέτοια κόμματα υπήρξαν οι Δήμαρ, το Ποτάμι, οι οικολόγοι ακόμα παλιά, το Λάος, πάρα πολλά, η Ένωση Κεντρών του Λεβέντη. Τώρα, εάν θα δείτε, εδώ και ένα χρόνο επιχειρούν να βάλουν στο ταμπλό το κόμμα του Κασιδιάρη για το πάνε σηκωτό στη Βουλή. Το έχουν ξεκινήσει από 1% πριν από ένα χρόνο. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις το έχουν γύρω στο 2,4 με 2,6. Οι σκοπιμότητες είναι προφανείς. Από τη μία μεριά συμβάλλουν στην πίεση στη Νέα Δημοκρατία και εν τέλει σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις από δεξιά για να μην παρεκκλίνουν από την πολιτική τους ατζέντα προς τα αριστερά. Ο δεύτερος είναι να υπάρχει, αν τελικά αυτό το σενάριο υιοθετηθεί μέχρι το τέλος και το βάλουν στη Βουλή, και μια δεύτερη χείρα βοηθείας από βουλευτές του κόμματος αυτού στη Νέα Δημοκρατία για την περίπτωση που δεν πάρει αυτοδυναμία. Με δεδομένα όλα αυτά και το γεγονός ότι καμία επανάπαυση δεν δικαιολογείται από οποιαδήποτε νίκη, διότι η νίκη στην δίκη της Χρυσής Αυγής ήταν μια μάχη πολύ σημαντική, αλλά ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, γεννάται πραγματικά το ερώτημα ποια είναι τα διδάγματα από την περίοδο για την οποία συζητάμε και η Κλάρα Τσέτκιν. Πιστεύω ότι η Κλάρα Τσέτκιν είναι μια κορυφαία μορφή στο κομμουνιστικό κίνημα, και αυτό γιατί έχει διακριθεί σε πολύ κομβικές στιγμές σύγκρουσης γραμμών σε αυτό και έχει τοποθετηθεί με τη σωστή πλευρά. Η μία είναι το 1914, κορυφαία, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με τη σύγκρουση με Μπερνστάιν, Κάουτσκι, με τη δεύτερη διεθνή και με τη συμπόρευση με ένα μειοψηφικό στα πλαίσια της δεύτερης διεθνούς ρεύμα με τον ηρωικό Καρλ Λίμπνεχτ και τη Ρόζα Λούξεμπουργκ. Η δεύτερη είναι η στάση της απέναντι στο γερμανικό εργατικό κίνημα με το Σπάρτακο, με το US5, με το K5 εν τέλει. Η τρίτη είναι η συμβολή της, η πρωτοπόρα κατά τη γνώμη μου στο γυναικείο κίνημα από πολύ παλιότερα, από τα περιστατικά που λέω το 14. Η τέταρτη είναι το ενιαίο μέτωπο και η στάση της απέναντι στην άλλη τάση για την τρίτη περίοδο και τον Μπορντίκα κτλ. Πρώτα ο Μπορντίκα, μετά η τρίτη περίοδος, προφανώς διακριτά. Και ακόμα για μένα είναι σημαντικό ότι υπήρξε και μια κορυφαία θεσμική εκπρόσωπος του K5. Μην ξεχνάμε ότι υπήρξε βουλευτήρια και υπήρξε και πρόεδρος του Reichstag. Ήταν η τελευταία πρόεδρος του Reichstag μέχρι που το έκαψε ο Χίτλερ και το φόρτωσε στο Δημητρόφ το 1933, σε ηλικία 73 ετών με τον Παστούλη, επειδή ήταν η αρχαιότερη βουλευτή να ήταν και πρόεδρος, και λίγους μήνες μετά πέθανε στη Σοβιετική Ένωση. Και ας μου επιτραπεί να πω, με όλες τις επιφυλάξεις που αντιλαμβάνομαι ότι θα διατυπωθούν, ότι είναι και ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Ο Στάλιν είναι αυτός ο οποίος κουβαλούσε τις τάχτες της κατά την κηδεία της. Οι τροτσκιστές είναι αυτοί οι οποίοι την απαθανατίζουν με εκδηλώσεις, με βιβλία κτλ. Και θεωρώ ότι είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής. Εντάξει, δεν είναι, τα τελευταία χρόνια μιλάνε κάποιοι για παροπλισμό κτλ. Μην ξεχνάμε, έχει πάρει και το βραβείο Λένιν το 1932. Για τον απλούστατο λόγο ότι κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη δημιουργική της συμβολή στο κίνημα, και διότι δεν έχει καταταγεί σε κάποιο ρεύμα, όπως ήταν ο Τρότσκι, το οποίο να σηματοδοτεί, ας πούμε, μια αντιπαλότητα κορυφαία με τον Στάλιν, με την τρίτη διεθνή την περίοδο εκείνη κτλ. Έρχομαι στο θέμα του ενιαίου μετόπου, που είναι και το αντικείμενο του βιβλίου, για να πω ότι το 1922, τον Οκτώβριο, είναι πραγματικά απορίας άξι για έναν κομμουνιστή του επίπεδου του Μπορντίκα, γιατί είναι σωστά όσα είπε ο Αντώνης πριν, το γεγονός ότι την ώρα που ο Μουσολίνη έχει κυριαρχήσει και έχει καταλάβει τη Ρώμη, αλλά δεν την κατέλαβε γιατί βγήκανε τα τάγκς ένα πρωί, γιατί ο βασιλιάς του έδωσε, εν πάση περιπτώσει, την άδεια να διαλύσει τη Βουλή κτλ.
έχει προηγηθεί μια τρίχρονη μάχη. Μάχη στους δρόμους, μάχη στρατιωτική, μάχη πολιτική, μάχη και κινηματική. Μουσολίνη δεν έκανε ένα πραξικόπημα, δεν ήταν Μεταξάς, δεν ήταν Παπαδόπουλος. Ήταν ένα κίνημα το οποίο περιείχε μάλιστα και ένα κομμάτι μετάραξης του εργατικού κινήματος, το οποίο ήταν πρωτοπόρο την κόκκινη διετία 19-21 κτλ. Και πραγματικά κουβαλάει την ήττα του εργατικού κινήματος σαν τρόπαιο της νίκης. Και έρχεται ο Μποτίκα και μιλάει για μια απλή παραλλαγή της αστικής διακυβέρνησης. Είναι εντυπωσιακό. Αδυνατό να το καταλάβω και αυτή τη στιγμή. Βλέπω την Τσέτκιν, η οποία τον Ιούνιο του 23 περιγράφει την κατάσταση στη δική της χώρα. Ας μου επιτραπεί, όχι κατά τρόπο που να προμηνύει αυτό που θα επακολουθήσει. Είναι λίγους μήνες πριν από το πραξικόπημα της Μπειραρίας η εισήγησή της τον Ιούνιο του 1923. Εν τούτης, φαίνεται να εξαρτά σε πολύ σημαντικό βαθμό την τύχη του φασισμού στη Γερμανία, για τον οποίο επίσης δεν είναι σαφής αν αποτελεί κίνημα μέχρι εκείνη τη στιγμή ή αν αποτελεί απλώς μια επιλογή της αστικής τάξης. Από το τι θα γίνει ο φασισμός στην Ιταλία. Παρακολουθεί τον ένα χρόνο από τότε που ανέβηκε ο Μουσολίνη και καταγράφει τρεις σελίδες στο βιβλίο αυτό, που ήταν συνεπής ο Μουσολίνη στις προεκλογικές του υποσχέσεις για τους θεσμούς, τις γυναίκες, τους μισθούς και πάρα πολλά άλλα. Προφανώς η άποψη την οποία αναπτύσσει για το ενιαίο μέτωπο είναι σωστή, είναι ανεπίδεκτο αντίρρησης. Και είναι σωστή όχι διότι δεν θεωρώ ότι έχουμε θεωρητικές διαφορές ανάμεσα στο ενιαίο και στο λαϊκό μέτωπο. Είναι διαφορές τακτικής στο κίνημα και κρίνονται με τα δεδομένα της εποχής στην οποία εκπονήθηκαν οι τακτικές αυτές. Το ενιαίο μέτωπο είναι συγκρίσιμο με την πολιτική της τρίτης περίοδου, η οποία είναι προφανώς λάθος για πολλούς λόγους. Όχι όμως κατά την άποψή μου με τα λαϊκά μέτωπα που είναι μια δεκαετία μετά. Τα λαϊκά μέτωπα είναι το 1935 στην ουσία η γραμμή αυτή, από το 7ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, και είναι σε περίοδο κατά την οποία πλέον ο Χίτλερ έχει ανέβει, έχει διαλύσει τη Γερμανική Βουλή, έχει καταλύσει όλες τις ελευθερίες και έχει αναστείλει τα δικαιώματα, τους θεσμούς και όλα αυτά, έχει απαγορεύσει τα κόμματα, έχει κάψει το Reichstag, έχει βγάλει από τη μέση ακόμα και τους δικούς του που τον στήριξαν στην εξουσία με τη νύχτα των μεγάλων μαχαιριών και είναι πια μια παγκόσμια απειλή. Το 1922 και το 1923 το φαινόμενο αυτό δεν υπάρχει στην έκταση της δεκαετίας του 1930. Υπάρχει μια πάλι κάτω από συνθήκες που το κομμουνιστικό κίνημα είναι σε άνοδο αλλά έχει και πάρα πολλές ήττες στην Ουγγαρία, στη Γερμανία, στη Βουλγαρία. Δεν είναι ότι δηλαδή εκτός από τη Σοβιετική Ένωση υπάρχει κάποια άλλη χώρα στην οποία έχει νικήσει η επανάσταση και δικαιολογεί του γενικού αυτού σχετισμού, την Ιταλία βεβαίως, επίσης μία ήττα, και δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τις εκτιμήσεις της τρίτης περίοδου, οι οποίες έστω και λίγα χρόνια μετά όπως εκφράστηκαν από τον Ζινόβιεφ, φαίνονται εκτός τόπου και χρόνου με το σημερινό μάτι ή ακόμα και με το τότε. Και έχουν λάθη εμφανή, για παράδειγμα ταυτίζουν τη σοσιαλδημοκρατία με το φασισμό, δεν κάνουν κανένα διαχωρισμό ανάμεσα σε ηγεσία και βάση, αγνοούν πλήρως τις ενδοαστικές αντιθέσεις, αντιλαμβάνονται το φασισμό ως μια απλή αλλαγή μορφής διαχείρισης της αστικής εξουσίας, αδιαφορούν για το ζήτημα των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Ας μου επιτραπεί εδώ και λόγω ιδιότητας να δώσω μια έμφαση. Είναι εντελώς διαφορετικό να αγωνίζεται η εργατική τάξη σε οποιοδήποτε απελευθερωτικό κίνημα έχοντας κατακτήσει δικαιώματα και ελευθερίες και εντελώς διαφορετικό να λειτουργεί κατά από συνθήκες απαγόρευσης και αδυναμίας άσκησης στοιχειωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό και θεωρώ ότι όσο είναι λάθος μια αντίληψη η οποία εκφράζει τον συχταρισμό στο αντιφασιστικό κίνημα και εξαρτά την πάλι από γενικότερες πολιτικές συμφωνίες, πλατφόρμες, από τη διεθνή συγκυρία μέχρι δεν ξέρω τι άλλο, άλλο τόσο καταστροφικό είναι ο σεκταρισμός και στο ζήτημα των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι όσο και αν είμαστε κομμουνιστές, όσο και αν έχουμε τη βεβαιότητα για αυτά τα οποία πιστεύουμε, και η Κλάρα εδώ πέρα έχει ένα κομμάτι, θα το διαβάσω μετά, μιλάει για καθαρότητα ιδεολογικοπολιτική. Αλλά
δεν το αφήνει εκεί πέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε έκφανση της πολιτικής μας δραστηριότητας πρέπει να είναι απαραίτητος η αντίστοιχη όψη της γενικότερης αντικαπιταλιστικής μας συγκρότησης. Το δημοκρατικό κίνημα δεν είναι απλώς η δημοκρατική όψη του αντικαπιταλιστικού κινήματος ή το οικολογικό κίνημα, η οικολογική όψη του αντικαπιταλιστικού κινήματος ή το αντιφασιστικό κίνημα ή η αντιφασιστική όψη επίσης του αντικαπιταλιστικού κινήματος. Είναι ευρύτερα κινήματα τα οποία προφανώς εγκαλούν και διαφορετικά πολιτικά υποκείμενα και διαφορετικές απόψεις και μέσα από αυτές μπορεί να διεξαχθεί ιδεολογικοπολιτική πάλι προκειμένου το αντικαπιταλιστικό κίνημα να κερδίσει περισσότερο στη συγκρότηση και την προοπτική του. Εάν όμως βάζει μπροστά το κάρο από το άλογο, είναι προφανές ότι θα αποτύχει. Αυτά λοιπόν θεωρώ ότι αποτελούν διδάγματα και είναι και γραμμές οι οποίες συγκρούστηκαν, εφαρμόστηκαν, εκτελήσονται και στη διάρκεια των χρόνων αυτών με την πάλι ενάντια στη Χρυσή Αυγή και το ότι νίκησαν οι απόψεις οι οποίες, να το πούμε έτσι, έχουν την αναφορά τους στο ενιαίο μέτωπο είναι προφανέστατο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Βεβαίως δεν υπάρχει αντίστοιχη αναφορά σήμερα στα λαϊκά μέτωπα τα τότε. Γιατί τα λαϊκά μέτωπα, αλλά τέλος πάντων αυτό ας μου επιτραπεί, ξέρω και σέβομαι ότι είστε τροσκιστές, εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι η αριστερά έχει ανάγκη να υπερβεί κάποια στιγμή αυτούς διαχωρισμούς και να τους συνθέσει. Είναι έργο του αριστερού του μέλλοντος αυτό το πράγμα. Για να επανέλθω στην Κλάρα Τσέτκιν, θα πω ότι η άποψή της για το ενιαίο μέτωπο προφανώς δικαιώθηκε. Ήδη το γεγονός δηλαδή ότι ένα χρόνο και λιγότερο μετά από τότε που ο Μπορντίγκα είχε εισηγηθεί την ανεπαρκή αυτή και εσφαλμένη εισήγηση στη διεθνή, κλήθηκε η Τσέτκιν, έκανε την εισήγηση αυτή. Δεν περάσανε πολλά χρόνια που και η διεθνής η ίδια αντιλήφθηκε ότι ήταν λάθος η γραμμή της τρίτης περίοδου και δεν υπάρχει καμία αναφορά σήμερα η οποία να επιμένει σε αυτά και σε σοσιαλφασίστες και σε διάφορα άλλα ευτράπελα πράγματα, ας πούμε, αν δεν ήταν τόσο τραγικά τα αποτελέσματά τους τότε. Και από εκεί και πέρα, να πούμε ότι η Κλάρα, μισό λεπτάκι, αφήνει ορισμένες παρακαταθήκες στο βιβλίο της όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης του φασισμού, όπου λέει τα εξής. Θα αναφέρω 3-4 σημεία και θα κλείσω. Αναφέρθηκα πριν στην καθαρότητα. Στη σελίδα λοιπόν 80 λέει, πρέπει να διατηρήσουμε την κομμουνιστική μας ιδεολογία σε όλη της τη δύναμη και καθαρότητα. Όσο περισσότερο πηγαίνουμε προς τις μάζες, τόσο πιο αναγκαίο είναι για το Κομμουνιστικό Κόμμα να είναι οργανωτικά και ιδεολογικά ενοποιημένο. Δεν μπορούμε να ξεχυθούμε πλατιά σαν μια υγρή κοιλίδα που θα διαλύεται μέσα στις μάζες. Αυτό θα οδηγούσε σε ένα καταστροφικό οπορτουνισμό και οι προσπάθειες μας ανάμεσα στις μάζες θα κατέρεαν με ταπεινωτική ήττα. Και λέει και διάφορα άλλα επιχειρήματα εκεί πέρα. Παράλληλα όμως, ενώ αυτό κανείς αν το διαβάσει και το απομονώσει, φαίνεται σαν ένα τσιτάτο που δικαιώνει όλα τα γκρουπούσκουλα κατά την ρίση του Αντώνη, εάν το συνδέσει με το παρακάτω, καταλαβαίνει το εξής, ότι εσύ να ξέρεις ποιος είσαι και όταν ξέρεις ποιος είσαι, έχεις την αυτοπεποίθηση για να συγκροτείς συμμαχίες χωρίς να χάνεις την ταυτότητά σου μέσα από αυτές και να επιδιώκεις καθαρά αυτά τα οποία πρέπει. Λέει λοιπόν η εργατική, στην επόμενη σελίδα κιόλας, η εργατική αυτοάμυνα και το ενιαίο μέτωπο. Κάνει ένα πρώτο διαχωρισμό που και σε αυτόν θα αναφερθώ γιατί έχει σημασία. Ενάντια στη βία απαντάμε με βία. Όχι όμως βία με τη μορφή της ατομικής τρομοκρατίας, αυτή σίγουρα θα αποτύχει, αλλά με τη βία ως δύναμη της επαναστατικής οργανωμένης προλεταριακής ταξικής πάλης. Θυμίζω τώρα εδώ τη δολοφονία των δύο χρυσαυγητών του 1ου Νοεμβρίου του 2013 έξω από τα γραφεία στο Νέο Ηράκλειο. Βοήθησε το κίνημα ή έδωσε δύο ήρωες στη Χρυσή Αυγή. Και το λέω έχοντας τώρα αυτό την εμπειρία των δικηγόρων της Χρυσής Αυγής που κάθε μέρα βομβαρδίζουν τους μάρτυρες κατηγορίας ιδίως της αριστεράς. Τι λέτε για αυτούς τους δύο, αυτούς δεν τους γέννησε μάνα, δεν είναι νεκροί. Πώς το απαντάς? Το απαντάμε ότι είναι θύματα ενός πολέμου τον οποίο εσείς στηρίξατε και εν πάση περιπτώσει όταν γίνεται ένας πόλεμος υπάρχουν οι θερμόνιμοι, υπάρχουν και αυτά. Αλλά μέσα στο κίνημα είναι σαφές ότι τη Χρυσή Αυγή δεν την νίκησε κάποιο στρατιωτικό τάγμα στον δρόμο,
γιατί θα μας είχαν σπάξει σαν τα κοτόπουλα το 2013, την νίκησε το μαζικό κίνημα. Αυτό που δεν της επέτρεψε να πατήσει δρόμους, σχολεία, γειτονιές, μαζικούς χώρους, συνδικάτα, να παριστάνει τους αγανακτισμένους πολίτες, να παριστάνει τους αγανακτισμένους γονείς εναντίον των προσφύγων κτλ. Λέει παρακάτω, επίσης η Κλάρα, ότι το μόνο που έχει σημασία για τον φασισμό είναι ότι συναντά έναν προλετάριο με ταξική συνείδηση, οπότε τον κοπανάει με το ρόπαλο μέχρι να σωριαστεί στο έδαφος. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι πρέπει να ενωθούν στον αγώνα χωρίς κομματικές ή συνδικαλιστικές διακρίσεις. Αυτά νομίζω ότι αποτελούν πάρα πολύ σοβαρά διδάγματα και πιστεύω ότι ήδη το γεγονός ότι, όπως έλεγα, η εμπειρία από τα τελευταία χρόνια τα έχει δικαιώσει, θεωρώ ότι δικαιώνει και την Κλάρα. Η αντιπαράθεση αυτή πριν από 100 χρόνια έχει αφήσει προφανώς πίσω την άποψη περί της τρίτης περίοδου, έχει αφήσει προφανώς πίσω την άποψη ότι ο φασισμός δεν είναι παρά μια παραλλαγή διαχείρισης κτλ. Υπάρχουν και περιπτώσεις παραλλαγών διαχείρισης της αστικής εξουσίας. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπε επίσης ο Αντώνης, αναφερόμενος και στον Πουλατζά, ότι ο φασισμός δεν πρέπει να συγχαίεται με κάθε στρατιωτική δικτατορία ή κάθε πραξικοπηματισμό, και ότι έχουμε μικρότερα καθήκοντα απέναντι σε μια στρατιωτική δικτατορία, αλλά ο φασισμός είναι πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος, γιατί ακριβώς προϋποθέτει την ενεργοποίηση της κοινωνίας και στο ιδεολογικό πολιτικό επίπεδο και στο δρόμο, και πολλές φορές κλέβει και συνθήματα από την αριστερά, τα οποία τα προσποιείται ότι τα ενσωματώνει εν πάση περιπτώσει και επιδιώκει πάνω σε αυτά να δημιουργήσει κοινωνική αποδοχή. Και γι' αυτό τον λόγο πιστεύω ότι οφείλουμε να δώσουμε τη σημασία αυτή στο βιβλίο, κρατάμε αυτά τα διδάγματα και συνεχίζουμε, κλείνοντας πάντα αισιόδοξα ότι έχουμε το δικαίωμα στην ελπίδα όσο εργαζόμαστε για τη βεβαιότητα ότι γεννάει. Ήταν και αυτό ένα παλιό σύνθημα των Σπυρώσεων τότε που ήμασταν με τον Αντώνη μαζί. Ευχαριστώ. Το πρώτο έχει να κάνει με το με την Μισολουίδη, χάθηκαν τις εισηγήσεις. Ναι, με την εισηγήση σχέση με το μετατοπίσεις του Μουσολίνη. Αυτός ήταν και μεσοπόλεμος επί της ουσίας. Δηλαδή, οι εύκολες μετατοπίσεις, οι ιδεολογικές ανακατατάξεις είναι ένα χαρακτηριστικό ίδιον του μεσοπολέμου, ακριβώς επειδή ουσιαστικά μέχρι να τελειώσει ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος μια σειρά ζητημάτων ακόμα δεν έχουν αποκρισταλωθεί ιδεολογικά. Με το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και την διάνοιξη των εξελίξεων, εκεί πέρα τα πράγματα αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν. Ένα, το κρατούμενο αυτό. Δεύτερον, το δεύτερο σε σχέση με αυτό και το Μουσολίνι και την ασυνέπεια κτλ. Έχει να κάνει ακριβώς ότι με άλλο τι λέει ο φασισμός και άλλο τι μπορεί να κάνει. Γιατί αν, ας πούμε, σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω ευρύτερων δομικών επικαθαρισμών υπέρ από εθνικούς θεσμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει πολιτικές, τότε ουσιαστικά σε επίπεδο εθνικό είχες τις αστικές τάξεις οι οποίες ουσιαστικά σου καθόριζαν μέρες πολιτικής σου. Και επίσης τα κοινοβούλια, για να μην ξεχνάμε, ήταν πράγματα τα οποία εν πωλής ήταν για την αστική τάξη, ένα μέσο διαπραγμάτευσης ευρύτερων οικονομικών και πολιτικών ζητημάτων. Άρα δεν ήταν τα κοινοβούλια τα οποία φανταζόμαστε σε μια μεταπολεμική συγκυρία. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να ερμηνευτεί το ζήτημα της μετατόπισης του Μουσολίνη και των διαφόρων, ας πούμε, ασυνεπειών του. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το ζήτημα που θίχτηκε με το ζήτημα το γυναικείο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι η ακροδεξία σήμερα σαφέστατα θεωρεί ότι και είναι ένα πράγμα το ζήτημα του φύλου και το γυναικείο ζήτημα, και γι' αυτό ακριβώς
έχει επιχειρήσει, ας το πούμε έτσι, να εκφραστεί ως εκφραστής των γυναικείων δικαιωμάτων έναντι κάποιας, ας πούμε, μουσουλμανικής μειονότητας ή κάποιας μη δυτικού. Νομίζω εκεί πέρα παίζεται το παιχνίδι σε σχέση με το γυναικείο ζήτημα και είναι εντυπωσιακό το οποίο διάφορες, έτσι, όπως η Λεπέν, μιλούν και εκ μέρους των γυναικών και θεωρούν ότι τις εκφράζουν. Τρίτο, το ζήτημα με την νεολαία, ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερα δουλειά, γιατί βλέπουμε ότι σήμερα η Χρυσή Αυγή προσπαθεί, ή τέλος πάντων αυτό το τι έχουν τα κομμάτια της Χρυσής Αυγής, προσπαθούν να αναπαρευθούν μέσα από το σχολείο, είναι μια κρίσιμη, ένα κρίσιμο πεδίο και ακριβώς νομίζω ότι η αριστερά δεν έχει ακριβώς αντιληφθεί ότι εκεί πέρα γίνεται. Αν μιλήσει κάποιος με δάσκαλους το τι γίνεται στα σχολεία και εδώ πέρα και της Βόρειας Ελλάδας, θα καταλάβει την κρισιμότητα του ζητήματος. Αυτά από μένα. Σε διάφορα σημεία της, μακάρι να είχαμε τον χρόνο να τη συνεχίζαμε. Εισαγωγική παρατήρηση στο ζήτημα που έθιξε ο Κώστας περί εκλογικού χάρτη και κοινωνικής δύναμης. Συμφωνώ απολύτως μαζί του. Αν προέκυψε κάτι διαφορετικό ως εικόνα από την τοποθέτησή μου, ήταν μάλλον λάθος μου. Νομίζω ότι και στη Γαλλία και στην Ιταλία υπάρχουν σημαντικές εκλογικές νίκες που κάνανε τα συγκεκριμένα ρεύματα, αλλά η κατάσταση δεν έχει κρυθεί και θα κρυθεί στη Μεν Γαλλία. Δεν είναι μόνο τα πίσω, τα κίτρινα γυλαίκια κτλ. Δεν είναι μόνο Μελανσόν και τα ποσοστά που έβγαλε. Είναι το τώρα. Είναι οι κινητοποιήσεις τώρα και νομίζω ότι η προσπάθεια του Μακρόν να περάσει το συνταξιοδοτικό θα είναι πολύ κρίσιμη μεταξύ άλλων και για το μέλλον της Λεπέν. Από το τι θα γίνει σε αυτή τη μάχη. Στην Ιταλία αυτό βγάζει μάτια. Δηλαδή η εκλογική νίκη της Μελόνι είναι στηριγμένη στην αποχή του κόσμου της αριστεράς. Τα ποσοστά και τα επίπεδα αυτής της αποχής που πατάνε στην προηγούμενη απογοήτευση από την υποχώρηση της αριστεράς, από την τελείως εμβληματική πράξη της αυτοδιάλυσης του PG, ο Μπρόντερ έχει γράψει ένα εκπληκτικό άρθρο για την Ιταλία που λέει τι μπορεί να συμβεί σε μια αστική δημοκρατία όταν στο εσωτερικό της υποβαθμιστούν οι θεσμοί του εργατικού κινήματος, το ιδεολογικό τους πλαίσιο και η ιστορική τους προοπτική. Αυτό στην Ιταλία, πιο προωθημένη εφαρμογή αυτής της υποβάθμισης, υπήρξε η αυτοδιάλυση. Υπήρξε στη συνέχεια, το ανέφερε ο Κώστας, η επανίδρυση και η πολιτική της αυτοκτονία κτλ. Δεν έχω καμία πρόθεση να υποτιμήσω τη σημασία της πολιτικής νίκης της Μελόνι, αλλά και για λόγους μιας ιδιαίτερης αναφοράς στην Ιταλία, δεν έχω επίσης καμία πρόθεση να ξεχάσω ότι το συγκεκριμένο κίνημα, οι συγκεκριμένοι αδελφοί μας εκεί, έχουν ανατρέψει από το 49 μέχρι σήμερα 65 πρωθυπουργούς. Δηλαδή, είναι καλοί παίχτες αυτό το σπορ και ελπίζω να το επιβεβαιώσουν και την επόμενη φορά και να μην μακροημερεύσει η Μελόνι. Ένας κίνδυνος σύγχυσης που υπάρχει με τα διαβάσματα αυτής της εποχής είναι σε συγκεκριμένα σημεία να αποκόψει κανένας την αναφορά από το ιστορικό της πλαίσιο. Εκεί μπορεί να οδηγηθεί, σωστά υπογράμμισε ο Κώστας, η Τσέτκιν λέει το ζήτημα της άμυνας και της βίαιας αντιπαράθεσης με τους φασίστες, προσδιορίζοντας το στα όρια του και στα κιλά του. Δεν θα κρυθεί εκεί. Υπάρχει και αυτό, υπάρχει και εκείνο, υπάρχει και τ' άλλο. Εάν από αυτή τη συζήτηση, είτε από την Τσέτκιν, είτε από τον Τρότσκι, ο οποίος έχοντας μεγάλη πολεμική εμπειρία, λέει να οργανώσουμε ένοπλες εργατικές πολιτοφυλακές ως καθήκον, μου έχει τύχει διάφορες φορές, το 11, το 12, να χρειαστεί να απαντήσω σύντροφο γιατί το σύνθημα για ένοπλες εργατικές πολιτοφυλακές το 12 στην Ελλάδα είναι ξεκομμένο από τη δραμαστικότητα. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, περίοδο που τα γράφουν αυτά
και συζητάνε έτσι μεταξύ τους, η κατάσταση που υπάρχει στην εργατική τάξη είναι ότι έχει βγει από ένα πόλεμο, τον πρώτο παγκόσμιο, οι άντρες είναι όλοι επί 10 χρόνια πολεμιστές και έχουν όπλα στο σπίτι και στα εργοστάσια. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε απόδειξη, δηλώνω φανατικός θεατής του Peaky Blinders και θυμηθείτε ότι στη συγκεκριμένη αυτή, όταν η συμμορία από τον Birmingham δέχεται μια επίθεση από μια ιταλική συμμορία, σφυράνε και εμφανίζονται οι κουμπάροι, τα ξαδέλφια και οι συνάδελφοι από το δίπλα εργοστάσιο με μητράλια στα χέρια. Με μητράλια. Αυτή ήταν η κατάσταση μέσα στην οποία γίνεται η συζήτηση. Ζήτημα τρίτο. Καθαρότητα και ενιαίο μέτωπο. Συμφωνώ απολύτως, να το χοντρίνω, αντιπαράθεση, χτίζουμε το κόμμα, χτίζουμε ενιαίο μέτωπο. Σε αυτή τη συζήτηση, αυτά είναι παιδιάστικες αφέλειες. Κατά την Κλάρα και κατά το Λένιν, αυτή η διάκριση είναι παιδιάστικη αφέλεια. Ο Τρότσκι γίνεται λίγο πιο σκληρός. Όποιος βάζει έτσι τα ζητήματα, είναι ανίκανος και να χτίσει κόμμα και να χτίσει ενιαίο μέτωπο. Όποιος δεν μπορεί να χτίσει ενιαίο μέτωπο, είναι καταδικασμένος να μην μπορεί να χτίσει κόμμα. Και όποιος δεν μπορεί να επιμείνει στο χτίσιμο του κόμματος, δεν θα μπορέσει ποτέ να χτίσει ενιαίο μέτωπο. Στην πραγματικότητα, το ενιαίο μέτωπο δεν είναι τακτική. Δεν είναι προτροπή προς την ενότητα δράσης. Έχουν και άλλες προτροπές προς την ενότητα δράσης. Θα αναφερθώ σε μία μετά. Είναι στρατηγική. Ο Πέρι Άντερσον που ανέφερε ο Γιώργος, τελειώνει το κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικό του βιβλίο για τις αντινομίες του Αντώνιο Γκράμψη με μια εκπληκτική σελίδα. Διαβάστε την, κάθε της λέξη είναι απολύτως σημαντική. Όπου λέει αυτή η συζήτηση είναι η τελευταία μεγάλη συζήτηση για τη στρατηγική της Επανάστασης στη Δυτική Ευρώπη. Το ενιαίο μέτωπο είναι η κληρονομιά του Λένιν για το πώς μπορούμε να κάνουμε την Επανάσταση στις χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού. Διότι η απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι έργο της ίδιας της εργατικής τάξης. Και για να φτάσει στην Επανάσταση πρέπει να διεκδικηθεί η ηγεμονία των κομμουνιστών στο εσωτερικό της. Και αυτό γίνεται μόνο με το ενιαίο μέτωπο. Και από αυτή την άποψη το ενιαίο μέτωπο ήταν μια τεράστια πίεση για διεύρυνση της θεματολογίας της Επανάστασης. Οι Μπολσεβίκοι ανοίξανε το αντιαπικιακό, το ανατολικό ζήτημα. Η Κλάρα Τσέτκιν άνοιξε το γυναικείο. Όλη αυτή η διεργασία σε συνθήκες, σκεφτείτε σε τι συνθήκες, είναι απόδειξη αυτού του πράγματος. Είναι πώς αρχίζει να σκέφτεται η διεθνής για το πώς μπορεί να γίνει η επανάσταση της. Ζήτημα πρώτο τελευταίο, λαϊκό μέτωπο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Είναι μια τομή. Η τομή είναι στο πώς σκέφτονται τα κομμουνιστικά κόμματα, όχι στην απάντηση των συγκεκριμένων μεταβατικών ζητημάτων για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη διεκδίκηση της εργατικής εξουσίας, αλλά στο να λύσουμε το κάθε συγκεκριμένο ζήτημα στην ώρα του. Step by step, θα λέει και ένας αγγλοσάξονας. Μόνο που αυτό είναι η στρατηγική των σταδίων. Είναι ο τεμαχισμός μιας ενιαίας κοινωνικής και πολιτικής διαδικασίας σε στάδια από τα οποία τέλος πάντων, να μην προκύπτουν σοβαροί κίνδυνοι. Το λαϊκό μέτωπο ως συζήτηση για τη Γερμανία δεν έγινε, διότι είχε κρυφθεί μέσα από την τριτοπεριοδική ποιος να συνεργαστεί με ποιον στη Γερμανία του Χίτλερ. Έγινε όμως στη Γαλλία, έγινε στην Ισπανία και είχε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το πώς ιτήθηκε ένα πολύ σημαντικό κίνημα στη Γαλλία και μια επανάσταση στην Ισπανία. Και έγινε και στην Ελλάδα, με μορφές καρικατούρας, περίπου ανεκδοτικές. Ο Ζαχαριάδης διαγράφει τον Ασημίδη, το νούμερο 2 στην ηγεσία των Κούρδιδων, πάνω στη συζήτηση ποιος θα κάνει φασισμό στην Ελλάδα. Ο Ασημίδης λέει η δεξιά, και ο Ζαχαριάδης λέει η Βενιζελική. Διαγράφει τον Ασημίδη, ο οποίος στο τέλος είχε κακό τέλος. Εννοώ από την όπλα. Και το 36
μπροστά στο Μεταξά, γυρίζει τούμπα το χαρτί, αντιλαμβάνεται ότι η δεξιά θα κάνει πραξικόπημα και για να εμποδίσει το πραξικόπημα, με βάση τη στρατηγική του Λαϊκού Μετώπου, κάνει συμμαχία με τον Σοκούλη, με τους Βενιζελικούς και υπογράφει σύμφωνο. Και λίγο μετά ο Σοκούλης καλεί το Μεταξά να καταλάβει την ουσία. Αυτά δημιουργήσαν απίστευτες συγχύσεις μέσα στο κομμουνιστικό κίνημα, των οποίων τα απόνερα εκφραστήκαν και μετά. Και τελευταίο μόνο, μία ιστορική παρατήρηση, πράγματι η Τσέρκιν ως η γυραιότερη βουλευτής στο Reichstag είχε την τιμή, αν μπορούσε, να προεδρεύει. Στην τελευταία συνεδρίαση που παραβρέθηκε, όταν οι Ναζί μπαίνουν στη συνεδρία για να καταλάβουν την εξουσία στην πραγματικότητα, επιμένει η ίδια να προεδρεύσει και να ανοίξει τη συζήτηση. Στο ΚΚ Γερμανίας πέφτει πανικός. Ο Ριμπέλ έχει κάνει μια πολύ αναλυτική παρουσίαση όλων αυτών των πράγματων. Και η εισηγήση είναι να της απαγορευτεί να μιλήσει. Γιατί αν μιλήσει δεν θα πειθαρχήσει και δεν θα υποστηρίξει τη γραμμή. Είναι λίγο δύσκολο να την ελέγξουν. Η Τσέρκιν ανεβαίνει στο βήμα και η πρώτη της φάση, μετά από 3 χρόνια τρέλας σοσιαλφασισμού και τριτοπεριοδικής, το βασικό μας καθήκον είναι να οργανώσουμε ένα ενιαίο εργατικό μέτωπο για να ανατρέψουμε αυτούς που θα πάρουν την εξουσία σήμερα στην Βουλή. Και βγάζει ένα συγκλονιστικό λόγο, ο οποίος δεν τη συγχωρέθηκε ποτέ, έκτοτε δεν είχε δημόσια παρέμβαση μέσα στη τεχνή. Πράγματι όταν πέθανε, ο Στάλιν, συμφωνώ, που βάλει τη στάχτη, αυτό έγινε απέναντι σε πολλούς νεκρούς. Εγώ όταν πήγα στην Πολωνία το 80 μου έκανε εντύπωση πόσα εργοστάσια έχω εγώ της Ρόζα Λούξεμπουργκ. Αλλά τώρα τι σχέση έχει ο Γιαρουζέλης και με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους των Red Marks τους δύο συνομιλητές. Ελπίζω να επαναλάβουμε και Κώστα και μια για την αρχική σου παρατήρηση και μια αυτοκριτική. Ήταν λάθος το ότι είχα καλέσει σε άλλη συζήτηση τον Red Marks. Επιφυλασσόμαστε για τα παρακάτω, όμως ζωή να έχουμε πλέον. Καλή συνέχεια.